Εγώ έχω να σας πάω σε άλλο χαμό, τηλεοπτικό χαμό, γιατί εχθές είχαμε πρεμιέρες, Σαββατοκυριακάτικες, καλή επιτυχία θα πω σε όλες τις εκπομπές και είναι κοντά μας η αγαπημένη Χριστίνα Ζάχου από το Άι Εφημερίδα. Γεια σου βρε Χριστίνα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε σας, πολύ καλά, εσύ? Και εγώ είμαι πολύ καλά. Πολύ τηλεόραση αυτό το Σαββατοκύριακο. Φέτος γενικά πολύ τηλεόραση και πολύ ενέργεια στην τηλεόραση. Περίεργη. Είναι λίγο σαν να έχουμε, συνεχίσει από πέρυσι. Πάλι έχει αρχίσει λίγο. Ναι, αλλά με όρεξη. Περάσαμε ένα καλοκαίρι, ξεκουραστήκαμε και μπήκαμε με φόρα. Και περισσότερες εκπομπές έρχονται το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή ξεκινήσανε κάποιες, αλλά έχουμε και άλλες που θα ξεκινήσουν. Θέλω να δούμε πρώτα, συγγνώμη, να δούμε πρώτα ένα βίντεο με τις πρεμιέρες και να το συζητήσουμε. Καλημέρα! Καλώς ήλθατε στο I Love Σουκού. Καλώς ήλθατε στο εξοχικό μας! Μια ανάσα να πάρω, γιατί έχω και πολύ τρακ, καταλαβαίνετε. Πρεμιέρα είναι αυτή, έτσι είναι οι πρεμιέρες, έχουν τρακ. Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντένα για τη μεγάλη αγκαλιά που άνοιξε για μένα, που υποδέχθηκε τόσο θερμά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω πραγματικά εδώ σας στο σπίτι μου και μιας και νιώθω σας στο σπίτι μου, νομίζω ότι ήρθα για να ριζώσω. Αυτό θα πω. Ο Δημητράκης μου εδώ, το αγόρι μου. Ναι. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο είμαστε βράχος για άλλη μια φορά εδώ. Η είμαστε κολόνα μου, έτσι το λέω, βράχος κολόνα. Έφτασε η ώρα που μια γυναίκα θα με πει βράχο της. Έφτασε και συγκινούμε ήδη. Καταλαβαίνετε ότι είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι πολύ συγκινημένος. Έχω άγχος, έχω τρακ, γιατί δεν έχω συνηθίσει να λέω την πρώτη καλησπέρα, καλημέρα, σε όποια ζώνη ήμουν τόσο καιρό. Είχα πάντα δίπλα μου μια κυρία που έλεγε την καλημέρα, καλησπέρα και ήμουν εγώ δίπλα. Τώρα ήρθε η ώρα η δική μου να σας πω εγώ την πρώτη καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, όχι μόνο αυτής της ομάδας, αλλά και όλης της ομάδας πίσω και πάνω στα κοντρόλ. Και θεωρώ ότι εκτός από την αρχή μιας υπέροχης συνεργασίας, θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι και η αρχή μιας υπέροχης φιλίας. Κλάψε, ρε παιδί μου, εντάξει, κλάψε. Τι να κάνουμε. Καλώς σε βρήκα ξανά. Καλώς σε βρήκα ξανά, Ευρυδίκη μου. Αν και δεν σε έχασα ποτέ, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, κράτησε η φιλία από τότε. Θα ήθελα να πω καλή αρχή στην αγαπημένη μου Ναταλία Γερμανού, όπου όλοι λένε ότι είμαστε αντίπαλοι, αλλά εγώ νιώθω ότι θα περπατάμε παράλληλα. Καμία αντιπαλότητα μεταξύ μας και οι δύο είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερη για σας. Δεν φαντάζεστε πόσο τρακ έχω κάθε σεζόν. Το ίδιο χουνέρι παθαίνω. Έλα μωρέ. Αυτό είναι. Πραγματικά. Επίσης δεν φαντάζεστε πόσο χαρά έχω που ξαναβρισκόμαστε, που σας ξαναβρίσκω. Καλώς ήρθατε εδώ που ανήκετε και καλώς γυρίσαμε κι εμείς εκεί που ανήκουμε, δηλαδή σε εσάς, στο σπιτικό σας, στις οικογένειές σας, στην παρέα σας. Καλύτερα δεν γίνεται season 6, παιδιά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στους συναδέλφους που ξεκινάνε αυτό το Σάββατο μαζί μας. Στον Κώστα Τσουρό, καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί είναι πάντα ένας φίλος αγαπημένος και πάντα θα είναι από όλους μας. Κώστα, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή αρχή στον Κώστα και βεβαίως και στον Πετάκη, στην Πέττη Μαγκύρα, που και εκείνη ξεκίνησε σήμερα το πρωί με την ομάδα της στο πρωινό του Αντένα. Και όπως λέει και ο Πανταζής, Χριστίνα, δικός. Πες μου. Να ξεκινήσουμε, να μου πεις πώς σου φάνηκαν, να ξεκινήσουμε όπως τα είδαμε με τη σειρά. Ναι, να ξεκινήσουμε με την Πέττη Μαγκύρα. Αντένα και Πέττη. Εμένα μου άρεσε η Πέττη Μαγκύρα, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Και καταρχήν μου άρεσε πάρα πολύ το πλατό, ήταν πάρα πολύ ζεστό. Έξυπνο αυτό με το εξοχικό, ότι έχει διαμορφώσει λίγο το εξοχικό, λίγο. Θέλουμε λίγο αυτό το πιο. Και επειδή είναι ήσυχο και Σαββατοκύριακο. Αυτό, αυτό ναι. Σημειολογικό. Δηλαδή, σημειολογικά, ναι, τα οι Σαββατοκύριακα. Αυτό. Φεύγουμε όσοι έχουμε εξοχικό, ή πάμε σε κάποιο φίλο το εξοχικό, ή θέλουμε να πάμε, ή θα θέλαμε να είχαμε. Πάντως, το εξοχικό είναι ένα ζητούμενο το Σαββατοκύριακο. Ναι, οπότε έχει φτιάξει λίγο αυτή την ατμόσφαιρα και φαντάζομαι ότι είναι αυτό και το σκετσάκι που έλεγε ότι θα κάνει, θα παραμείνει λίγο αυτά στα σκετσάκια που θέλει να κάνει η ίδια. Χριστίνα, θεωρείς ότι διαχειρίστηκαν τον gossip σωστά, ότι ίσως το κάναν πολύ χιουμοριστικό ή πιστεύεις θα δούμε αλλαγές, θα γίνει πιο χιουμοριστικό, θα γίνει πιο gossip? Εντάξει, είναι ακόμα η πρώτη εκπομπή, έπρεπε να μας συστηθούν καταρχήν στην πρώτη εκπομπή και να δούμε και την καινούργια ομάδα. Εμένα μου άρεσε αυτό που είδα για πρώτη αρχή, μπήκανε δυναμικά με τα θέματά τους. Όλη η εκπομπή είναι η Πέττη, δηλαδή πάνω στην Πέττη στηρίζεται και η Πέττη έχει τον πιο
και μοναδικό ουσιαστικό ρόλο. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι πάνω της. Ναι, έχει και χημεία ούτως ή άλλως. Πολλοί είπαν ότι τα παιδιά, κάποιοι εκτός από το Μακαλιά, μπορεί να μην... Εντάξει, παιδιά, ήταν και πρώτη εκπομπή. Μ' αρέσει, γιατί έχουν τα κλασικά θέματα που έχουν όλες οι lifestyle εκπομπές. Δεν υπάρχει αυτό το τόσο καυστικό. Το πάνε λίγο πιο light το σχόλιο. Είναι τηλεόραση. Ίσως με άλλο πάνελ να γινόταν πιο καυστικό. Μπορεί να μην το ήθελε η Μπέτη Μαγκύρα, εγώ πιστεύω. Και πάμε τώρα. Ωραία. Καλή επιτυχία είπαμε καταρχήν και σε αυτούς. Καταρχάς, όρη κιόλας. Και να πούμε ότι γενικά κάνουν και πολύ καλά νούμερα τηλεθέασης για πρεμιέρα. Πήγε πολύ καλά στα νούμερα τηλεθέασης. Πάμε τώρα να δούμε Κώστα Τσουρό. Πώς σου φάνηκε? Υπάρχει μια παύση εδώ τώρα. Η παύση είναι γιατί δεν κατάλαβες ότι πάμε εκεί. Ναι, η παύση ήταν γι' αυτό. Καταρχήν ήταν ωραίο που βλέπουμε καινούργια άτομα να αναλαμβάνουν εκπομπές. Ο Κώστας ούτως ή άλλως ήταν αυτό το ήθελε, να αναλάβει τη δική του εκπομπή. Δεν ένιωσα λίγο αυτή τη ζεστασιά, δηλαδή στο πλατό μπορώ να πω. Δηλαδή... Μεταξύ τους ή λόγω του πλατό? Και λόγω του πλατό. Και, εντάξει, η παιδιά είναι ακόμα, είναι η πρώτη μέρα. Ήταν η πρεμιέρα τους. Είχε σκαλέτα θέματα και είχε και ωραία θέματα, μπορούμε να και πούμε. Και είχε και ωραία αποκλειστικά. Ωραία αποκλειστικά. Δεν θα έβλεπες κάπου δυνατά αλλού. Θέματα. Ναι. Και να πούμε ότι εντάξει, είναι πάρα πολύ έμπειρος και ο Κώστας δημοσιογράφος, όπως και η Ευρυδίκη Βαλαβάν είναι εμπειρότατη η κοπέλα. Δημοσιογράφος. Βεβαίως. Και οπλητικογράφος είναι. Ναι, αλλά γνωρίζει τη δουλειά. Δεν είναι μία ηθοποιός. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις κάτι, μερικές φορές είναι άλλο το αντικείμενο του να είσαι αθλητικογράφος και άλλο το να σχολιάσεις lifestyle ή κοινωνικά θέματα, γιατί βάζει και κοινωνικά απλά θέματα. Ξέρει τη δουλειά. Δηλαδή, εμένα, και θέλω να με συγχωρέσει η Ευρυδίκη που τη συμπαθώ πολύ, mm-hmm. μου φάνηκε πολύ πιο έμπειρη και με περιεχόμενο η Νόνη Δούνια. Η Νόνη Δούνια ήταν και πολύ διαβασμένη, εγώ είδα ότι είχε άποψη. Και ήταν διαβασμένη. Πάντα λόγο και άποψη και είναι μια γυναίκα η οποία ούσα βουλευτής mm-hmm. τόσα χρόνια έχει αντιληφθεί από πολύ πρώτο χέρι τα κοινωνικά προβλήματα και οτιδήποτε είναι άξιο να. Εντάξει, αλλά τηλεοπτικά μπορούσε να το. Εμένα αυτό που άποψη και στο lifestyle είναι η Δούνια. Εμένα αυτό που ίσως με μπέρδεψε λίγο. Δεν έχουμε πει στη Χριστίνα εδώ μεταξύ. Έτσι λέμε όλοι εμείς. Καλύτερα να μην φέραμε τη Χριστίνα. Δεν ξέρω αν πάμε να πούμε το ίδιο με τον Κωνσταντίνο, αλλά και εγώ λίγο μπερδεύτηκα με το είδος εκπομπής. Δηλαδή. Θα είναι ψυχαγωγική, θα είναι ενημερωτική, δεν ξέρω αν θα είναι 50-50. Ναι, κάτι τέτοιο νομίζω επειδή έχει δηλώσει. Επειδή είπα για παράδειγμα ναι, Σύση, επειδή πάει ενημέρωση ψυχαγωγία, εκεί είδαμε χθες ενημέρωση στην αρχή, ψυχαγωγία στη μέση, μετά κοινωνικά θέματα, μετά έγινε αυτό λίγο σαν... Ναι. Λίγο μπερδεμένο. Ατάμπλεξε, γιατί δεν το είδα. Βέβαια, είχε φοβερά αποκλειστικά, όντως ζηλευτά αποκλειστικά, απλά η σκαλέτα λίγο... Μας μπέρδεψε. Καλά, θα το βρούνε κιόλας. Θα το βρούνε και ανάλογα για την επικαιρότητα κάθε φορά. Πρεμιέρα ήταν και είναι και μια διαφορετική ουσιαστικά επιλογή. Ναι, να βλέπεις με ενημέρωση ή lifestyle με τον τρόπο της ενημέρωσης. Αυτό είναι εντελώς διαφορετική εκπομπή από ό,τι περιμέναμε λίγο και εντελώς και διαφορετική για να το πάρουμε έτσι με την Αταλία που, που είναι απέναντι. Mm. Δεν κάνουν το ίδιο πράγμα. Οπότε, τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε δίκιο ως πρώτη εκπομπή. Έτσι ήταν, μπορείς να έχεις μια εκτίμηση για μια τόσο διαφορετική εκπομπή το μεσημέρι του Σαββατοκύριακου. Τι υποδοχή μπορεί να έχει. Ναι, περίμενα ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα νούμερα τηλεθέασης. Δεν ήταν πολύ καλά τα νούμερα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει γύρω στο 8%. Ναι, αλλά και η Ναταλία δεν είναι ότι έκανε 20, ενώ ήταν σχετικά κοντά. Οι δυο τους. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω μεγάλο χάσμα, δεν βλέπω 8-20, βλέπω 8-13 νομίζω. 5 μονάδες διαφορά. Ναι, 8-13 δεν ήταν μεγάλη διαφορά. Η Ναταλία έκανε χαμηλά για πρεμιέρα. Γιατί μας έχει συνηθίσει σε πολύ καλά νούμερα. Γι' αυτό, δηλαδή, το 13 θεωρείται πάρα πολύ καλό πλέον. Ας μην στο να είναι μια ωραία εκπομπή. Εντάξει, ρε παιδί μου, το λέμε μόνο για ουσία να υπάρχει. Και από εκεί και πέρα. Ούτως ή άλλως, όπως λέμε στην τηλεόραση, η παρέλαση. Μέχρι την παρέλαση θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Έτσι λέμε. Σίγουρα και περιμένουμε και άλλες. Δεν περιμένουμε και άλλες εκπομπές. Νομίζω ενδιάμεσα θα μπουν και άλλες εκπομπές. Περιμένουμε άλλη μια εκπομπή. Περιμένουμε του Open. Δύο του Open. Μία πρωινή. Και μία μεσημεριανή, Από το Open νομίζω περιμένουμε τρεις εκπομπές. Περιμένουμε την Ελένη Τσολάκη το καθημερινό, ναι, περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο και το πρωινό, αλλά και το μεσημεριανό. Ναι. Mm-hmm. Θέλω να μου κάνεις ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με τη δήλωση που έκανε η Ελεονόρα Μενιλέτη και έφερε φουρτούνα. Αυτό με τα κακά παιδιά της δουλειάς και ότι είναι καιρός, αφού τα ξέρουμε, να τα ονοματίσουμε. Εντάξει. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν πολύ κακά παιδιά στην τηλεόραση. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν σε όλους τους χώρους, δεν υπάρχουν μόνο στην τηλεόραση. Τώρα το θέμα να τα ονοματίσουμε είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και το θέμα είναι ποιος θα την ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση. Έχεις δίκιο. Κανείς. Και σκεφτόμουν τώρα αν ένας γιατρός θα έβγαινε ποτέ να πει: Α, έχουμε στο χώρο μας ένα πολύ κακό παιδί. Αυτό το γιατρό. Ποτέ δεν θα το έλεγε.
Για λόγους, ξέρεις, απλά εδώ είναι προβεβλημένα πρόσωπα. Είναι όλα πάρα και πολύ υποκειμενικά όμως, έτσι. Για μένα μπορεί εσύ να πεις, αχ, η Μαρία είναι πάρα πολύ καλή, είναι μάλαμα, και ένας άλλος να γυρίσει να πει, γιατί με έχει ζήσει σε άλλη συνθήκη. Και μπορεί εκείνη τη στιγμή να είχε εισπράξει αυτό. Ναι, αλλά ως δημοσιογράφοι έχουμε μια αντικειμενικότητα. Δηλαδή υπάρχει μια παρουσιάστρια που όλη η ομάδα της δεν λέει θετικά για εκείνη. Τώρα αυτό τι είναι. Θα σου πω εγώ. Μία από τα λίγα δεν την ξέρεις. Στον ύπνο και σου ξέρει. Ξέγει αυτά. Ευτυχώς είμαι ξύπνιος. Ο καθένας μας έχει άλλη συνεργασία με τον κάθε. Δηλαδή εγώ μπορώ να έχω με κάποιον πολύ καλή συνεργασία. Και με κάποιον άλλο να μην έχω. Εγώ έχω δουλέψει 3 χρόνια με τον Γιώργο Λιάγκα, θέλω να σας πω. Α, για πες μου. Θεωρείς ότι χρειάζονται συμπαράσταση οι άνθρωποι που δουλεύουν κοντά στο Γιώργο Λιάγκα, όπως είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος? Δεν ξέρω τι έχουν μεταξύ τους. Εγώ τον έχω ζήσει και σε διαφορετικές συνθήκες, γιατί πάντα έχουν να κάνουν. Εγώ τον είχα αρχισυντάκτη σε εφημερίδα, οπότε ήταν και διαφορετικό από την τηλεόραση. Εγώ έχω πάρει πολλά πράγματα από τον Γιώργο Λιάγκα. Δηλαδή, είναι ένας συνεργάτης που όταν θα σε πιστέψει, θα σου δώσει την ευκαιρία. Mm-hmm. Και νομίζω το βλέπω και στην τηλεόραση αυτό, ότι δίνει χώρο. Ναι, φυσικά. Δίνει φυσικά χώρο σε κάθε παιδί που έχει δίπλα, σε κάθε δημοσιογράφο. Επιλέγει να έχει ούτως ή άλλως και δημοσιογράφους δίπλα του. Αλλά τους δίνει χώρο να κάνουν το ρεπορτάζ του. Αλλά και ο ίδιος κάνει παιδιά ρεπορτάζ. Ναι. Δηλαδή, όταν θα πας στον Γιώργο να του δώσεις ένα ρεπορτάζ, αν δεν το ξέρει, σε 5 λεπτά θα σου έχει δώσει. Την εξέλιξη, την εξέλιξη του ρεπορτάζ. Ναι. Ναι. Και εγώ που έχω δουλέψει την ίδια εμπειρία. Έχω εξαιρετικό. Να πάμε σε ένα καλό παιδί. Να χαιρετήσω τη Χριστίνα. Γεια σας. Χριστίνα, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Ελπίζω να σε βλέπω πιο συχνά από κοντά. Και καλή συνέχεια στο iEfημερίδα. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό μεσημέρι.